Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή, 15 Νοεμβρίου. Είμαι ο Σταύρος Καζατζόγλου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένος TV. Κατά πρώτον, μην φύγει κανείς. Η αλλαγή που έχει υπάρξει στο look ήταν αναγκαία λόγω του lockdown. Δεν προλάβαμε τα κομμωτήρια ανοιχτά. Έπρεπε μόνοι μας να φτιάξουμε λίγο την κατάσταση στα μουσια και στα γένια. Οπότε έχουμε αυτή την αλλαγή. Ας είναι το μικρότερο κακό που μπορούμε να έχουμε αυτή την περίοδο. Όπως και να έχει, αντιλαμβάνεστε πως πλέον αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα. Τα πολύ δύσκολα πέρασαν από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, σήμερα είχαμε ένα νέο κρούσμα κορονοϊού στη μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως, δεν έχει περάσει τελείως ο κίνδυνος της πανδημίας και οι συνέπειές της από την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά τουλάχιστον τα πολύ ζόρικα τα οποία αντιμετώπισε η ΑΕΚ όλη την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται πως σιγά σιγά αποτελούν παρελθόν. Έστω και αν δεν ήταν η ιδανική συγκυρία προκειμένου ο Καρέρα να μπορέσει να δουλέψει με τους παίκτες του και να βελτιώσει κάποια πράγματα τα οποία περίμεναν όλοι ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να δείξει βελτίωση και εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι της, κάθε εμπόδιο μπορεί να θεωρηθεί πως είναι για καλό. Υπό την έννοια πως η ΑΕΚ έτυχε να βρεθεί μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον τώρα που ήταν σε διακοπή. Δεν έγινε δηλαδή εν μέσω αγώνων που δεν θα μπορούσαν να αναβληθούν και θα έκαναν ακόμα πιο περιορισμένες επιλογές του προπονητή και ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια της ομάδας να μείνει μέσα στους στόχους της στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Νομίζω πως όλα αυτά ήταν ένα καλό μάθημα, να μην εφησυχάζει κανείς. Γενικά είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει και μπροστά μας έχουμε αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουμε και πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, ήταν εύλογο πως σε κάθε μεταγραφική περίοδο, όπως σε κάθε διακοπή όπως υπάρχει τώρα, ανοίγουν κουβέντες μεταγραφικού περιεχομένου. Στην ΑΕΚ τα πράγματα ήταν αρκετά χαλαρά, δεδομένου πως εν ώψη Γενάρη δεν βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, εκτός και αν τη φέρουν οι εξελίξεις, δηλαδή εάν προκύψουν θέματα με τον Λιβάγια και τον Ολιβέιρα, δηλαδή δεν μπορέσει να επιτευχθεί η χρυσή τομή, κάτι το οποίο θα πρέπει να οθήσει την ΑΕΚ να αποχωριστεί κάποιον από τους δύο παίκτες, να βγάλει κάποια έστω μήνυμα μέσοδα και να μπορέσει να βρει άμεσα τους αντικαταστάτες τους. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω την ΑΕΚ να κινείται με μεγάλη ζέση στο μεταγραφικό κομμάτι. Βλέπετε όμως ότι την ΑΕΚ την κυνηγούν τέτοιες καταστάσεις όπως αυτά τα οποία προκύπτουν τις τελευταίες ώρες με το Βράνιες. Ξαφνικά ο Βόσνιος αρχίζει και ποστάρει βίντεο και φωτογραφίες και σχόλια οπαδών της ΑΕΚ που του ζητούν να επιστρέψει. Είναι νομοτελειακό έτσι κι αλλιώς και το ξέρουμε πως τα αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Ο Βράνιες μόλις μείνει ελεύθερος από την Άντερλεκτ, μόλις δεν μπορεί πια να βρει άλλο χώρο εκεί, αναγκαστικά η μόνη ομάδα που ξέρει ότι μπορεί να το φιλοξενήσει και να μπορέσει να παίξει ξανά σε υψηλό επίπεδο και με ένα αξιοπρεπές συμβόλαιο, νομίζω πως αυτή είναι η ΑΕΚ. Μία πολύ σημαντική προσθήκη και συνθήκη που θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι νομίζω πως η ΑΕΚ πρέπει να αποφασίσει τη συγκεκριμένη κίνηση με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια. Τι εννοώ? Η ΑΕΚ είναι κατά βάση μια άκρως συναισθηματική ομάδα, μια πολύ αγαπησιάρικη ομάδα, που πολλές φορές ζει και πεθαίνει με τις αγάπες και τα μίση της. Ωστόσο, έγινε μια σημαντική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ να προχωρήσει μπροστά, να επιδιώξει την αναβάθμισή της, την άνοδό της ως ομάδα, μέσα από κινήσεις οι οποίες δεν συνδέονταν με το παρελθόν. Αυτό απαραίτητα δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα πως θα έλεγα πως είναι μια πολύ σημαντική κίνηση στις ανάγκες που επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τόσο για το Βράνιες, όσο και για τους Λιβάγια και Ολιβέιρα, το πρώτο που πρέπει να αποφασίσει η ΑΕΚ είναι αν θέλει πραγματικά να είναι κομμάτια της ομάδας που θα μπει καλώς γνώμη των πραγμάτων την επόμενη σεζόν στην Αγία Σοφιά. Αν θέλει δηλαδή αυτοί οι παίκτες να είναι κομμάτια του puzzle που θα σχηματίσουν τη νέα ΑΕΚ που θα μπει στο παλάτι της. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, γιατί υπάρχουν συν και πλην που ο καθένας μπορεί να τα βλέπει και μπορώ να βλέπω σωστά πράγματα και στις δύο εκδοχές.
Αυτό το οποίο καλείται η ΑΕΚ να αποφασίσει, χωρίς συναισθηματισμούς, όσο γίνεται μακριά από συναισθηματισμούς, είναι αν τα λεφτά τα οποία θα αξιώσει ο Βράνιες, για παράδειγμα, για ένα συμβόλαιο, αλλά στην ίδια θέση μπορείτε να βάλετε το όνομα του Λιβάγια, το όνομα του Ολιβέιρα και του οποιοδήποτε άλλου ποδοσφαιριστή, μπορεί να βρεθεί κάποια εναλλακτική επιλογή ή κάποιες εναλλακτικές επιλογές με το ίδιο ή με μικρότερο κόστος. Αν δηλαδή η ΑΕΚ κρίνει μέσα από τις συνθήκες της αγοράς πως μπορεί με τα λεφτά που θα αξίωνε ο Βράνιες να βρει έναν παίχτη ο οποίος θα έχει παραπλήσιες ικανότητες με του Βόσνη, αλλά παράλληλα να είναι ένας πολύ πιο κανονικός παίκτης σε επίπεδο ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδιαιτεροτήτων χαρακτήρα, τότε νομίζω πως δεν μπορεί να υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Αν από την άλλη βλέπει πως αυτή είναι η ευκαιρία να αποκτήσει έναν παίχτη που ξέρει να τον διαχειρίζεται έστω και με δυσκολία, που μπορεί να παίρνει το καλό αγωνιστικό του προφίλ ακόμα και όταν οι υπόλοιποι δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτό το πρόβλημα, τότε είναι μονόδρομος επίσης πως η ΑΕΚ πρέπει να στραφεί το συντομότερο προκειμένου να το ξαναδείξει στα κεντρινόμαυρα. Η βούληση και η απόφαση πρέπει να είναι στη διοίκηση της ΑΕΚ, που σε συνδυασμό με τη σκέψη του τεχνικού διευθυντή και τις προτάσεις του προπονητή, να βρουν τις ιδανικές λύσεις προκειμένου να δώσουν τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί τις επόμενες μέρες μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Αν όλα πάνε εξελιχθούν ομαλά, θα ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα ξανά και τις εκπομπές του Ένωση TV για να μπορούμε να τα λέμε και από εκεί. Μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό, την Τρίτη το μπάσκετ. Καλώς το βράδυ του Σαββατοκύριακο θα έχουμε ξανά αγωνιστική δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε υγιείς και τα λέμε σύντομα ξανά μέσα από το Ένωση TV. Γεια σας.